συζητήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Από ό,τι φάνηκε από την αρχή, βέβαια, ήταν λίγο αρνητικός, ήθελε να μας στήσει εδώ καραούλι να περιμένουμε μετά τη σύσκεψη που θα είχε προηγηθεί. Κατά από την παρέμβαση μου, αναγκάστηκε να μας δεχθεί πρώτος. Και ας πάνε αυτοί να τελειώσουν ό,τι ώρα θέλουν, δεν μας αφοράει. Όμως η ουσία είναι ότι γίνανε κάποιες διαπιστώσεις από την πλευρά τους, παραδέχονται ότι αυτά που λέμε είναι σωστά. Γίνανε κάποιες διαπιστώσεις χωρίς να δίνεται κάποια ουσιαστική απάντηση που να μπορούν να λυθούν. Δηλαδή παραπέμπονται όλα για το 2013 και όποιος προλάβει και ζήσει μέχρι το 2013, καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα θα τα ξαναπούμε μέσα στο 2013. Πάντως η ουσία είναι ότι και το είπαν χαρακτηριστικά, να βάλουμε όλοι πλάτη και να τραβήξουμε κουπί οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Αυτό ήταν δηλαδή, αυτό έχω βγάλει εγώ συμπέρασμα από την όλη συζήτηση. Δεν θα πάρθει απόφαση σήμερα, αλλά με την ευκαιρία της επίσκεψης του διοικητή του ΙΚΑ, του κ. Σπυρόπουλου, στην περιοχή μας, είναι ευκαιρία να καθίσουμε στο τραπέζι και να δούμε τις αναλυτικές μας λύσεις. Το βασικό ζήτημα που προσπαθούμε να δρομολογήσουμε είναι η εξοικονόμηση πόρων. Και μακάρι αυτή η εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο συνολικά, να είχε εκτυλιχθεί για πάρα πολλά χρόνια για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς για πολλά χρόνια σπαταλούσαμε τα λεφτά του δημοσίου, αφού δεν κάναμε σωστή και ορθολογική αξιοποίηση της κτηριακής του περιουσίας και επιβαρυνόμασταν σαν ελληνικό δημόσιο, σαν κράτος, σαν πολίτες φορολογούμενοι, χωρίς να είναι αυτό απολύτως απαραίτητο. Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα ένα σημάζεμα. Και στοιχείο μέρος αυτού του συμμαζέματος είναι και το κτηριακό ζήτημα εδώ του ΙΚΑ Καβάλας. Ξέρω ότι υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι, ίσως την ξέρετε κι εσείς, θα συζητηθεί και αυτή σήμερα, δηλαδή η μεταφορά των υποδομών του ΙΚΑ από το κεντρικό κατάστημα εδώ και το στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου, το οποίο διαθέτει και υποδομές και για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ. Νομίζω ότι ο Δήμος είναι θετικός, η υπηρεσία είναι θετική. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει, προκειμένου όχι να αποφασίσουμε σήμερα, αλλά να βάλουμε το θέμα σε τροχιά επίλυσης. Ώστε πολύ σύντομα αυτό που συζητάμε εδώ και χρόνια και το παραπέμπουμε στις καλένδες να υλοποιηθεί. Είπαμε, ο πολίτης και το κράτος θα εξοικονομήσει πριν. Θα πάει οριστικά στο κάτω νοσοκομείο? Δεν είναι τίποτα οριστικό. Γιατί δεν είναι οριστικό τίποτα, παιδιά. Αυτή είναι μια πρόταση που γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Έτσι. Θα συζητηθεί, θα δούμε τα τεχνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα. Βέβαια λείπει εδώ ο Δήμαρχος, παρίσταται όμως ο Δήμος Καβάλας και θα δούμε από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Όμως κάπου πρέπει να γίνει αρχή. Άμα δεν προκύψει αρχή, δεν προκύπτει και συνέχεια.